Τον κύριο Μπαλτζή Τριαντάφυλλο για την πολυετή προσφορά του στο ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής θα τιμήσει ο κύριος Παπαοικονόμου Νικόλαος, Α' Αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Χαλκιδικής. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω την ΕΠΣ Χαλκιδικής για την τιμή που μου έκανε και τους εύχομαι καλή συνέχεια στην καινούργια περίοδο που έχουν αναλάβει, να πάει το έργο τους σωστά. Επίσης, θέλω να ευχηθώ σε όλα τα σωματεία της Χαλκιδικής πάνω απ' όλα υγεία, πάντα χαρές, πάντα νίκες και καλές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Τον κύριο Ζαγοράκη Νικόλαο για την πολυετή προσφορά του στο ποδόσφαιρο της ΕΠΣ Χαλκιδικής θα τιμήσει ο κύριος Διαμαντούδης Αθανάσιος. Ειλικρινά είμαι βαθιά συγκινημένος γιατί τι μου θυμήσατε σήμερα. Με γυρίσατε 42 χρόνια πίσω. Όταν στα 19 μου χρόνια ξεκίνησα τη διαιτησία δίπλα στον Γιώργο τον Μπίκα, πιτσιρικάδες τότε σε δύσκολες εποχές ενώσαμε τα οράματά μας και τις σκέψεις και προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στον χώρο του ποδοσφαίρου της Χαλκιδικής. Μετά από 42 χρόνια είμαι πάλι δίπλα σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνεις και κάνετε στο πρόσωπό μου. Πιστεύω όμως δίπλα σε μένα η μεγαλύτερη τιμή ανήκει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες, τους παράγοντες, οι οποίοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο εν πανδημία και μόνο που βρίσκονται εδώ και έχουν πάρει στις πλάτες τους αυτό το απίθανο φορτίο, το είπε και ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ότι είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Άρα λοιπόν, νομίζω η πρώτη και η μεγαλύτερη τιμή ανήκει σε όλους εσάς, γιατί εσείς θα τραβήξετε κουπί γερό και εμείς πρέπει από όπου βρισκόμαστε να απλώσουμε το χέρι μας και να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε και όλοι όσο μπορούν, παιδιά, για να μπορέσει το ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής να σταθεί όρθιο. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Το κύπελλο στην ομάδα Ανθεμούς Γαλάτιστας φιναλής περίοδου 2021 θα απονείμε ο κύριος Τσιόπουλος Νικόλαος. Φιναλής στην ομάδα είναι και το σωματείο Όλυμπος Ολύμπιου, το οποίο δεν παρευρίσκεται. Θα το παραλάβει ο κύριος Ιδιάρογλου Ισάκ από τον κύριο Παράσχο Χρήστο. Ξεκινήσουμε με την κλήρωση της Α1 αεραστεχνικής κατηγορίας, η οποία θα γίνει σε δύο ομίλους. Βόρειος όμιλος, Αετός Βαρβάρας, Ανθεμούς Γαλάτιστας, ΑΟΣ Άρτης, Φίνιξ Νικήτης, Νίκη Πολυγύρου, Προποντής Νέου Μαρμαρά, τα Μεταλλεία Κασάνδρα Στρατονίου και Δόξα Ορμίλιας. Όλες οι ομάδες θα πάρουν κλειδάριθμο. Ο Αετός Βαρβάρας με τα Μεταλλεία Κασάνδρα Στρατονίου, ο ΑΟΣ Άρτης με την Προποντίδα Νέου Μαρμαρά, ο Φίνικας Νικήτης με τη Δόξα Ορμίλιας και ο Ανθεμούς Γαλάτιστας με την Νίκη Πολυγύρου. Αετός Βαρβάρας. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά. Γνωρίζω ότι το έργο των ομάδων σε αυτή την εποχή είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
πάντοτε ήταν δύσκολο σε αυτό που ονομάζουμε ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εγώ είχα τη χαρά να έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τη διοίκηση του Σταύρου Σαριανίδη. Συνεργαστήκαμε πριν, συνεργαστήκαμε και εδώ από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από όλη την κατάσταση και από όλη την προσπάθεια είναι ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν σωματεία σε χωριά τα οποία είναι πραγματικά δύσκολα να διατηρήσεις ομάδες που το προσπαθούν, που δίνουν την ψυχή τους, παράγοντες, άνθρωποι της καθημερινότητας, βάζουν χρήματα ίσως να χρειαστεί και από την τσέπη τους για να διατηρηθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έχοντας εδώ εκπροσώπους και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής και τον κύριο Μπίκα, θέλω να πω ότι πλέον ο αθλητισμός θα πρέπει να μπει σε μια διαφορετική βάση. Καλά ο ερασιτεχνισμός, από εκεί και πέρα όμως καλό το μεράκι, χρειάζεται και το κάτι παραπάνω. Εύχομαι το Υπουργείο, εύχομαι οι αρμόδιοι φορείς, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, με την προσπάθεια την οποία έχει γίνει και με το Μητρό, να μπορέσουν επιτέλους να ξεκαθαριστούν για να μπορέσει να πάρει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Από την πλευρά μου και κοινοβουλευτικά και πολιτικά και οργανωτικά, εκεί που μπορώ να στηρίξω θα γίνει. Ήδη έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες ό,τι αφορά το κομμάτι των αθλητικών εγκαταστάσεων του νομού, που δεν αφορά μόνο τα κτίρια του γηπέδου, του ποδοσφαίρου, αλλά και σε άλλο επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί, γιατί μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από τα σωματεία σας προάγεται, εν πάση περιπτώσει, και τον πολιτισμό στους τόπους σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή χρονιά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, καταρχήν να σας καλωσορίσω όλους στη γη του Αριστοτέλη. Από τα δεξιά μου είναι η γενέτειρα του αρχαίου φιλοσόφου, μια παγκόσμια μοναδικότητα για όλη τη Χαλκιδική. Μόνο εδώ είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο οικουμενικός φιλόσοφος Αριστοτέλης. Από τα αριστερά μου είναι η πύλη εισόδου για μια άλλη μοναδικότητα, το παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Και γύρω μας είναι αυτή η μοναδική φυσική ομορφιά, με τις 100 παραλίες του Δήμου μας, με τα 3 καταπράσινα βουνά μας, με τους οικισμούς μας, με τους 3 θαλάσσιους κόλπους που βρέχουν αυτές τις ακτές, με σπουδαίους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και πανέμορφους ορεινούς οικισμούς. Αυτή είναι η εικόνα στο Δήμο Αριστοτέλη και ξέρετε, όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, που βρισκόμαστε και σε έναν τόπο και σε ένα μέρος σαν αυτό, σαν σε μια σπουδαία επένδυση που έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο, γιατί είναι αυτή η ομορφιά και αυτή η αξία αυτού του τόπου που οδηγεί επενδυτές συνεχώς να αναπτύσσουν και να δημιουργούν τέτοιες πρωτοβουλίες όπως είναι αυτό το ξενοδοχείο που σήμερα μας φιλοξενεί. Καταρχήν να ευχηθώ καλή θητεία στη νέα διοίκηση και να σας συγχαρώ γιατί απεδείχθη ότι τα σωματεία του νομού έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό σας και σε αυτό που κάνατε κατά την προηγούμενη θητεία. Επομένως, άξια συνεχίζεται στη διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής. Να συγχαρώ φυσικά όλους τους βραβευθέντες και όλους τους τροπεοφόρους πια και να πούμε ότι εμείς από την πλευρά μας ως τοπική αυτοδιοίκηση δεν μιλάμε θεωρητικά για τον αθλητισμό. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο του κορονοϊού και είναι κάτι που ακόμα θα εξεταστεί και για φέτος, αν θα μπορέσει να γίνει, κάθε χρόνο ο Δήμος Αριστοτέλη επιχορηγεί τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς τους συλλόγους με 85.000 ευρώ. Φυσικά πέρσι αυτό δεν έγινε λόγω κορονοϊού, διότι δεν επιτρέπεται δημοσιονομικά να γίνει όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί δραστηριότητα. Για φέτος είναι κάτι που ακόμα το αναζητάμε με τις οικονομικές μας υπηρεσίες για να δούμε αν θα καταφέρουμε τελικά να ενισχύσουμε τα σωματεία με αυτά τα χρήματα που ξέρω πόσο πολύ τα χρειάζονται. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Ο Δήμος Αριστοτέλη και φαντάζομαι και όλοι οι συνάδελφοι δήμαρχοι της Χαλκιδικής φροντίζουν για τους αθλητικούς χώρους. Δίπλα στους εθελοντές μας που προσπαθούν έτσι κι αλλιώς, και οι εθελοντές είναι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που λέγονται παράγοντες στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και πρέπει να είσαι και λίγο τρελός για να αφήνεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, όπως όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά,
και να ματώνεις ηθικά, να ματώνεις οικονομικά για κάτι που είναι ουσιαστικά ένα χόμπι, έτσι, και το μόνο που προσφέρει είναι ηθική ικανοποίηση, έστω και αν πολλές φορές η κριτική του καφενείου έρχεται να πληγώσει όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι μου εδώ από τη Βαρβάρα ξέρουν τη συνδρομή του Δήμου Αριστοτέλη για να γίνει το γήπεδο και να μπορέσει να αγωνιστεί η Βαρβάρα στην κατηγορία την εθνική στην οποία αγωνίστηκε. Οι φίλοι μου από το Στανό ξέρουν τι έκανε ο Δήμος Αριστοτέλη για το γήπεδο του Στανού με τις περιφράξεις. Τα παιδιά του Στρατώνη ξέρουν ότι ξεκινάμε σε λίγες μέρες την ανακαίνιση του γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου, ενώ έχουμε υποβάλει προς ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και την ανακαίνιση των αποδυτηρίων του γηπέδου αυτού. Οι φίλοι μου από τη Μεγάλη Παναγία ξέρουν ότι ο Δήμος Αριστοτέλη ανακαίνισε πλήρως τον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς δεν διατηρήθηκε, αλλά θα ξαναεπιχειρήσουμε και να το ξαναφτιάξουμε από την αρχή, σε μια προσπάθειά μας να πείσουμε εκεί τα παιδιά και να τους βοηθήσουμε να οργανώσουν την ομάδα. Ο Δήμος Αριστοτέλη ξεκινά τις επόμενες μέρες ένα καινούριο γήπεδο επίσης στη Μεγάλη Παναγία, στην περιοχή Λόγκο, αξίας περίπου 150.000 ευρώ μέσα από χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φιλόδημος. Ο Δήμος Αριστοτέλη πληρώνει συντηρητές για τα γήπεδα και κάνει κάθε τι που χρειάζεται για να μπορέσει να ενισχύσει στην πράξη τα σωματεία. Γιατί ξέρουμε τον αγώνα που κάνουν οι παράγοντες για να μπορέσουν να κρατηθούν ζωντανά αυτά τα κύτταρα της κοινωνίας μας. Άρα λοιπόν, ξέρετε ότι μας έχετε συνοδοιπόρους. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι συνοδοιπόρος στον αρεσιτεχνικό αθλητισμό. Είναι το αποκούμπι πολλές φορές των παραγόντων και είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε και αυτή τη χρονιά με κάθε τρόπο και με κάθε πρωτοβουλία αυτό που λέγεται αρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο, ευελπιστώντας ότι θα το επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση της χώρας να διεξαχθούν κανονικά τα πρωταθλήματα και να μην έχουμε πάλι πισωγυρίσματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς δημιουργούν πρόβλημα συνέχειας και πρόβλημα συνέπειας σε αυτό που λέγεται αρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ξανασυγχαίρω τη διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής και σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως γιατί επιλέξατε την έδρα του Δήμου Αριστοτέλη για να κάνετε αυτή σας την όμορφη εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ.